Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας εδώ από το γήπεδο της ΕΑΠ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι της ημέρας μεταξύ Λάφτα Λαμποράλ και Μπαρχελώνα. Ένα σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Λάφτα Λαμποράλ από τη μία που θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στα play-off, από την άλλη Μπαρχελώνα. Η οποία θέλει να μπει στα play-in. Πρώτη επίθεση στο παιχνίδι για την Μπαρκελόνα. Μπουμπούλης με την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει τον Παπαδόπουλο. Η Μπαρκελόνα, η οποία τελευταία φορά που αγωνίστηκε, πρώτη μάλλον και τελευταία που είχε αγωνιστεί εδώ, τα πήγε περίφημα απέναντι στο Sync Digital. Να δούμε αν θα πράξει κάτι αντίστοιχο και σήμερα. Πάντως η πρώτη προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία με τον Λαυρόπουλο. Ο Ζήσης θέλει να ανταποδώσει και τα καταφέρει. 2-2. Πολύ ωραία προσπάθεια από το βαρύ πυροβολικό της Λάφτα Λαμποράλ, τον καλύτερο της παίκτη, τον στυλοβάτη της, με πολύ σημαντικές απουσίες. Η Λάφτα πλέον λείπει ο Καραμπάσης, λείπει ο Τσιγκούνης, λείπει ο Σταύρου, λείπει ο βασικός κορμός Λάφτα. Είναι όμως εδώ ο Ζήσης και η παπαδιά, δεν ξέρω, ένας ο Ανδρέας. Προσπαθεί να κλέψει ο Σταυρογιαννόπουλος από την προσπάθεια του Πασχαλίδη. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα όμως είναι για την Μπαρκελόνα, καθώς πέρασε εκτός από τα χέρια του Πασχαλίδη. Η μπάλα περνάει στο Σινογιώργο. Θέλει να ποστάρει, βγάζει στο Σταυρογιαννόπουλο. Σταυρογιαννόπουλος θέλει να τρυπήσει την άμυνα, δίνει στο Σινογιώργο και πάλι. Έξτρα πάσα, Μπουμπούλης για τρεις. Το μπουμπούλησε. 2-5. Στο συν-3 την Μπαρκελόνα. Με τον Μπουμπούλη, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι εδώ δεν ήταν τόσο εύστοχο, σήμερα ξεκινάει ζεστός. Ανδρέας Παπαδιάς, ένας σουτέρ που σπανίωσε ευστοχή από τα 6.75, εδώ δεν θα καταφέρει να βρει το στόχο. Σταυρογιαννόπουλος θέλει να περάσει, ωραία κίνηση, παίρνει φάουλ, όχι. Η μπάλα είναι απ' έξω για την Μπαρκελόνα. Σταυρογιαννόπουλος, ο οποίος κάνει μια εκπληκτική χρονιά, από τις κορυφές της καριέρας του. Λαμπρόπουλος για τρεις είναι άστοχος, rebound αμυντικό από τον Κωστάκη. Γρήγορα η Κλάφτα θέλει να εχνιδιάσει με Παπαδιά. Mid-range από τον Κάλλη, άστοχος ο Κάλλης, επιθετικό rebound. Δεύτερη φορά η μπάλα παίζει ένα άσχημο παιχνίδι στην Κλάφτα. Επιμένει ο Παπαδιάς, τελικά καθαρίζει ο Μπουμπούλης. Σταυρογιαννόπουλος, κακή πάσα, την κατάλαβα ο Παπαδιάς που είναι καλός αμυντικός. Δεν μπόρεσε να κλέψει, ωστόσο, να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Μπουμπούλης για τον Παπαδόπουλο, ελεύθερο τρίποντο. Δεν θα μπορέσει να βρει το στόχο, κακός σου από τον Παπαδόπουλο. Στην άλλη πλευρά του παρκέ, lay-up, άστοχο. Δεύτερη προσπάθεια, ούτε αυτό από τον Παπαδιά. Τρίτη προσπάθεια, κάποια στιγμή θα έμπαινε. 4-5 γίνεται το σκορ. Αργότερα θα παίξει η Μπαρκελόνα με τους Νολίμιτ, επίσης ένα παιχνίδι μεταξύ, συγγνώμη, η BDL με τους Νολίμιτ. Επίσης ένα παιχνίδι σημαντικό. Ζήσης, περνάει, παίρνει φάουλ βολές. Η Κλάφτα Λαμποράλ, η οποία ουσιαστικά την Παρασκευή πήρε την πιο σημαντική της νίκη μέσα στη σεζόν επί των New York Bridge με μεγάλη ανατροπή. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Γήπεδο 1 ημίχρονο, γήπεδο 2 τελικό, γιατί το match ολοκληρώθηκε στο μεγάλο γήπεδο του πάρκου, ενώ ξεκίνησε στο μικρό. Τι? Με τον Ζήση να είναι ο clutch παίχτης, ο άνθρωπος που έκρινε το παιχνίδι. Ο Ζήσης, ο οποίος όλη τη χρονιά έπαιζε Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Έχασε την άνοδο με το Σκαγιοπούλιο από τον Πυρσό στους τελικούς της Α2 ΣΚΑΗ. Λίγο ψύχησε στο φινάλε. Αλλά πολύ πιθανό το Σκαγιοπούλιο να ανέβει κατηγορία τελικά, έτσι λένε οι πληροφορίες μου.
υπάρχει και μια άλλη πληροφορία που έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να την αποκαλύψουμε ακόμα. Βασικά δεν είμαι live, θα το πω λοιπόν. Ο Προμηθέας 2014 ανεβαίνει στη Β' Εθνική άνευ αγώνων. Η απόδειξη ότι το ξέραμε πολύ πριν συμβεί. Μην νομίζουν κάποιοι ότι βγάλαν το αποκλειστικό και ευλογούν τα γένια τους. Επίσης η αντρική ομάδα του Προμηθέα πήρε την πρόκριση στους ημιτελικούς της Basket League. Sorry, είμαι μία μέρα μπροστά. Σταυρογιαννόπουλος για τρεις. Ήταν άστοχος. Ζήσεις με την μπάλα μετά το καλό blockout και το rebound του Κωστάκη. Για τρεις ο Ζήσεις, πολύ κακό το shoot. Ο Ζήσεις ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Κλάφτα. Βέβαια παίρνει 70 προσπάθειες σε κάθε παιχνίδι. Την μπάλα στα χέρια του Μπουμπούλη. Μπουμπούλης για το Σταυρογιαννόπουλο. Ελεύθερος Παπαδόπουλος δεν σουτάρει, καλά κάνει. Πασάριστος είναι ο Γιώργο, όχι. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Κλάφτα. Και τώρα ο Ζήσης πάει απέναντι στο Σταυρογιαννόπουλο. Πάσανε ο Λουκ στον Κάλι. Του φύγει λίγο το κοντρόλ. Επανέρχεται, πάει απέναντι στο Σινογιώργο. Κάλι τελειώνει τη φάση πολύ ωραία. Αρχοντικά, αυτοκρατορικά. 7-5 για την Κλάφτα Λαμπορέλ. Και ετοιμάζεται να περάσει το παρκέ ο Κολιόπουλος. Με αυτή την εντυπωσιακή χέτη. Λαμπρόπουλος. Παπαδόπουλος για τρεις. Airball. Τελικά ήταν πάσα και ο Μπουμπούλης εποφελείται και σκοράρει. 7 όλα. Αναγνωριστικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Ζήσεις. Παίζει στα πόδια τον Παπαδόπουλο. Εύκολη δουλειά. Τελειώνει τη φάση. 9-7. Σπύρο Ζήσεις, λεφτά στην τράπεζα. Ο μεγάλος ηγέτης της Κλάφτα. Σταυρογιαννόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρει. Ριμπάουντ αμυντικό του Παπαδιά. Ζήσεις. Πάσα εκδιδιασμού. Συγγνώμη, Κάλης κάτω από το καλάθι. Η μπάλα, κοιτάξτε εδώ τι παιχνίδι του παίζει. Μα αν είναι δυνατόν ώρες ώρες. Το βελάκι δείχνει Μπαρχελώνα. Οπότε η μπάλα είναι για την Μπαρχελώνα. Ο Ζήσης αποσύρεται όπως και ο Κωστάκης να πάρουν μερικές ανάσες. Βγαίνει και ο Κάλης. Παπαδόπουλος. Πασάρι στο Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος για τον Μπουμπούλη. Παίρνει screen από τον Σινογιώργο. Το πήρε και το βάλε. Είναι ένας παίχτης που πραγματικά αν βάλει το πρώτο μετά μπορεί να τα βάλει όλα. Είναι παίχτης ρυθμού. Χρειάζονται τον καλό Μπουμπούλη σήμερα η Μπαρχελώνα. Παπαδιάς για τρεις. Δεν θα τα καταφέρει. Κακό σουτ. Μπουμπούλης με την μπάλα. Βρίσκει χώρο και χρόνο, εκτελεί. Αστοχία αυτή τη φορά. Στο ανοιχτό γήπεδο lay-up, άστοχο όμως από τον Πασχαλίδη. Σταυρογιαννόπουλος περνάει. Σήμερα τα στεφάνια κάτι έχουν πάθει και τις φτύνουν και τις δύο ομάδες. Εδώ δεν μπόρεσε ο Σταυρογιαννόπουλος, ο οποίος παρότι τρύπησε την αντιπαλιά άμυνα δεν κατάφερε να σκοράρει. Πασχαλίδης για τρεις, άστοχος. Rebound επιθετικό, μακρινό rebound. Το πολυτιμότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ. Παπαδιάς, λέει αστοχή. Επιθετικό rebound από το Λάτσι, ο οποίος έχει απέναντί του τον Παπαδόπουλο. Δυσκολεύεται, βγάζει έξω. Κλέβει ο Σταυρογιαννόπουλος. Επιτίθεται, φάουλ. Χαμηλά. Το μόλις πρώτο μαδικό της Κλάφτα. Οδηγίες από τον πάγκο της Κλάφτα. Παπαδόπουλος για τον Λαμπρόπουλο. Συνογιώργος θέλει να πάει απέναντι στον Παπαδιά που κοιμήθηκε αλλά δεν το πλήρωσε. Πολύ καλή. Έσκασε με την πλάτη εκεί στη μπασκέτα
ο Παπαδόπουλος. Τυχερός μέσα στην ατυχία του, γιατί έπεσε πολύ άγαρμα, αλλά γλιτώνει τα χειρότερα. Βελάκι έχουμε. Το Βελάκι πριν έδειξε Μπαρκελόνα, άρα τώρα πρέπει να δείξει Κλάφτα. Πολύ σωστά. Έμπειρη γραμματεία πλέον. Βλέπουμε ότι έχουν τοποθετήσει και κόρνα γηπέδου. Λάτσις βήματα. Ένας μικρός περίπατος από τον σέντερ της Κλάφτα. Την μπάλα στα χέρια του Μπουμπούλη, 100 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο δεν διεκδικεί και ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Μπουμπούλης για τον Λαμπρόπουλο, ελεύθερος, άστοχος. Rebound από τον Μπουμπούλη, όχι, τελικά ο Λάτσις καθαρίζει. Νάτος και πάλι ο Λάτσις, έχει απέναντι τον Παπαδόπουλο, δεν τον μποστάρει, κακός κατ' εμέ. Δεύτερη προσπάθεια, τελικά goal foul από τον Πασχαλίδη. Πολύ δυνατός ο Πασχαλίδης σήμερα. Βάζει και την συμπληρωματική βολή ο Πασχαλίδης. Σταυρογιαννόπουλος, ένα τρίκ για να μην κυλήσει ο χρόνος. Σταυρογιαννόπουλος πέρασε, ωραία κίνηση, καλάθι και φάουλ, όχι φάουλ σκέτο. Βολές είναι αυτές για την Μπαρκελώνα. Είδαμε ο Σταυρογιαννόπουλος πως πήγε να τρυπήσει την άμυνα. Η Μπαρκελώνα, η οποία είναι μια ομάδα πολύ μάχημη, αυτή η πεντάδα που έχει τώρα, αλλά το θέμα είναι να κρατήσουν ανάσες. Η Κλάφτα έχει μεγαλύτερο βάθος. Δώδεκα-11 γίνεται το σκορ με το Σταυρογιαννόπουλο. Η Κλάφτα, η οποία μετά και τον τραυματισμό του Τσιγκούνι και γενικότερα τις απουσίες που έχουν προκύψει πλέον, έχουν πολλά ζητήματα να λύσουν ενώ στον play-off. Είχαν και κάποια οικονομικά προβλήματα, μπαν κλπ. Ο Παπαδιάς πέρασε. Ωραία κίνηση από τον Παπαδιά. Η μπάλα δεν θα πέσει στο καλάθι. Ο Γιώργος μαζεύει το αμυντικό rebound. Πασάρει στον Μπουμπούλη, ο οποίος πατάει το turbo για να περάσει στο κέντρο. Εγκαίρος. Μπουμπούλης για τον Λαμπρόπουλο, βάζει την μπάλα στο παρκέ. Συνογιώργος, πολύ ωραία επίθεση. Καταλήγει στο καλάθι από τον Συνογιώργο. 12-13 κύριοι, μπροστά η Μπαρκελώνα. Παπαδιάς, 10 δευτερόλεπτα, όλα για την Κλάφτα που θα πάει να εξαντλήσει το χρόνο. Ωραία πάσα, Λάτσις δεν μπορεί. Μπουμπούλης, 3-2, πέταξε ο Μπουμπούλης για τον buzzer beater, όχι. Τέλος πρώτης περίοδου, 12-13 μπροστά η Μπαρκελώνα. Μείνετε μαζί μας, μην φύγει κανείς. Ξανά μαζί σας, φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της ΕΑΠ. 12-13 το σκορ. Μπουμπούλης για τον Σταυρογιαννόπουλο, σουτάρει για 3, μέσα. 12-16 Μπαρκελώνα. Πηγαίνει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 4. Ζήσεις με την μπάλα. Η Μπαρκελώνα που, πιστέψτε με, θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Ζήσεις. Αστοχή. Τρίτη φορά σήμερα που η μπάλα στριφογυρίζει στη Στεφάνη σε προσπάθεια της Μπαρκελώνα και πέφτει εκτός. Αν έχει τύχη διάβαινε, αν δεν έχει τύχη μη διαβείς. Την μπάλα στη γωνία, Λαμπρόπουλος για 3, όχι, κακό το σουτ. Έπεσε λίγο άτσο, αλλά ο Ζήσης σηκώνεται. Κολιόπουλος βγάζει στον Πασχαλίδη, άστοχος αυτός. Την μπάλα στα χέρια του Μπουμπούλη. Η
Μπούρις για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος πέρασε, έφτιαξε ένα ρήγμα, αλλά έκανε λάθος. Ζήσης θέλει να τρέξει. Περνάει ο Ζήσης απέναντι στον Γιώργο, όχι. Rebound και γρήγορα η Μπαρχελώνα θέλει να εχνιδιάσει. Ο Παπαδόπουλος διηγεί τις επιλογές, δίνει στον Γιώργο και τώρα Σταυριανόπουλος. Παπαδόπουλος για τρεις. Oh. Πολύ άσχημη εκτέλεση. Ζήσης καστή, έφυγε μπάλα από το Μίλτο Πασχαλίδη και τώρα μπάλα στα χέρια του Μπουμπούλη. Μπουμπούλης θέλει να τρυπήσει την άμυνα, βγάζει έξω Λαμπρόπουλος. Σταυρογιαννόπουλος από τα 7.5. Μάλιστα, 12-19, time out. Η Μπαρχελώνα διαχειρού Σταυρογιαννόπουλου τρέχει ένα 6-0 και κάνει το σκορ 12-19. Πάμε στο time out. Με 2 λεπτά συμπληρωμένα στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μπαρχελώνα προηγείται με 7, 12-19 της πλάτα. Ζήσει στα αργία 2, όχι, rebound από τον Παπαδόπουλο. Βρίσκει τον Μπουμπούλη. Σταυρογιαννόπουλος περνάει, βγάζει τον Παπαδόπουλο ελεύθερος, ο Παπαδόπουλος μέσα κι αυτό. Η Μπαρχελώνα, η οποία μας μαθαίνει την προπαίδεια του 3, 12-22 με τον Παπαδόπουλο τώρα, έναν σπουδαίο σουτέρ, σουτέρ μέρας, δηλαδή αν είναι στη μέρα του θα τα βάλει, συνήθως όμως δεν είναι. 12-22 το σκορ. Η μπάλα στον Κολιόπουλο. Και τώρα ένα σουτ 2 πόντων, το οποίο θα καταλήξει ο στόχο από τον Κάλλη, ο οποίος μπορεί να μην έχει τις περγαμινές του original Κάλλη, αλλά και αυτός μια χαρά παιχτάκι. Λαμπρόπουλος για τον Μπουμπούλη. Πάρα πολύ ωραίες σταυρωτές. Πάσα στο Σταυρογιαννόπουλο και πάλι για 3 από τα 7. Εκτός στόχου. Δεν μπορούν να μπουν όλα. Έβγαλαν την άμυνα. Σουτ 3 πόντων του Μπουμπούλη, δεν θα βρει το στόχο, αλλά επιθετικό rebound. Λαμπρόπουλος πάει απέναντι στο Ζήση, είναι καλός αμυντικός ο Ζήσης. Πρόλαβε ο Παπαδόπουλος, έφτιαξε ρήγμα και ο Συνογιώργος στη λήξη του χρόνου τελειώνει τη φάση, buzzer beater, 14-24, ξανά στους 10. Σπύρο Ζήσης περνάει, κλείνεται, πετάει την μπάλα και αυτή καταλήγει στο στόχο. 16-24. Άμυνα. Συν 8 για την Μπαρχελώνα. Σταυρογιαννόπουλος, μα τι κάνεις άνθρωπέ μου. 16-27 από τα 8 μέτρα. Στη ζώνη του Λυκόφωτος Σταυρογιαννόπουλος. Και επιθετικό φάουλ κερδισμένο για την Μπαρχελώνα. Η Κλάφτα έχει πρόβλημα. Ο Σταυρογιαννόπουλος είναι το πρόβλημα. 16-27 το σκορ. Με αυτό το τρίποντο σχεδόν από το λόγκο. Μπουμπούλης για το Λαμπρόπουλο. Παπαδόπουλος, Σταυρογιαννόπουλος, περνάει, δεν μπορεί να σκοράρει αυτή τη φορά, θα πάρει το αμυντικό rebound και θέλει να τρέξει ο Κάλλης, πάει απέναντι στον Μπουμπούλη, κλείνεται, Ζήσης, πέναλτι.
Την μπάλα όμως δεν θα μπει στο καλάθι. Συνο Γιώργος, κοιτάξτε εδώ με τι πείσμα, με τι θράσος, με τι τσαγανό μαζεύει το rebound. Και τώρα Σταυρογιαννόπουλος, ο οποίος χορεύει στο παρκέ. Μπουμπούλης θέλει να του πάρει λίγη από τη δόξα. Όχι. Rebound από το Ζήση. Θέλει να τρέξει. Φάουλ του Σταυρογιαννόπουλου, ο οποίος πηγαίνει εκεί με φόρα για να σταματήσει το Ζήση. Time out, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Προμηθέας Park. Προβάδισμα 11 πόντων για την Μπαρσελόνα, η οποία τα πηγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής στο πρώτο ημίχρονο, με τον Σταυρογιαννόπουλο να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Πασχαλίδη, λάθος πας από τον Πασχαλίδη. Σταυρογιαννόπουλος θα αναλάβει το κατέβασμα της μπάλας. Θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο Παπαδιάς. Δεν παίρνει φάουλ. Ο ίδιος προσπαθεί. Κλέβει ο Σταυρογιαννόπουλος και τώρα πεινάει ευθυνδιασμός. Λαμπρόπουλος για τον Συνογιώργο. Βγάζει και πάλι στο Λαμπρόπουλο. Δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που είχαν στο transition. Πάνε στο σετ παιχνίδι. Μπουμπούλης. Σταυρογιαννόπουλος για τρεις. Άστοχος. Την μπάλα κυλάει εκτός τερέν. Σταυρογιαννόπουλο, βλέπουμε ότι στις δύο τελευταίες φορές που έχει πιάσει την μπάλα δεν του δίνει πλέον χώρο ούτε από τα 8 μέτρα. Υπάρχει ένα χέρι πάνω του. Ζήσεις. Άστοχος. Ο Ζήσεις δεν έχει ξεκινήσει καλά. Σταυρογιαννόπουλος. Του φωνάζω στάρι. Από τα 10 μέτρα, κοιτάξτε εδώ. Θα πάρει ένα screen. Παπαδόπουλος. Μέσα και αυτό. Αυτός είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος. 16-30. Η Μπαρσελόνα σε καταπληκτική κατάσταση. Δεν μπορεί ο Κάλης. Rebound επιθετικό των ίδιων. Γυρίζει. Η μπάλα θα πέσει επιτέλους μέσα. 30-18. Ανάσα για την Κλάφτα, που πρέπει να ανέβει ένα βουνό. Το πλεονέκτημά της είναι τα περισσότερα άτομα rotation. Το μειονέκτημά της είναι η αφέλεια στο παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα παίζει πολύ καλό και κοντρολαρισμένο μπάσκετ. Σταυρογιαννόπουλος. Παίρνει σκρίνα από τον Συνογιώργο. Κρατάει, δημιουργεί. Λαμπρόπουλος, πολύ καλό στέρ. Όχι εδώ όμως. Rebound από τον Επαμεινόντα Παπαδιά. Και τώρα Ζήσεις. Άλλη ου πάσα για τον Κάλλη, ο οποίος θα την πιάσει στον αέρα. Παπαδιάς ελεύθερος. Κάνω πως δεν το είδα. Μπουμπούλης. Περνάει, βγάζει έξω. Λαμπρόπουλος ελεύθερος. Δεν θα το πάρει αυτή τη φορά. Παπαδόπουλος με ψυχολογία απέναντι στο Ζήση. Εύκολα κλέβει ο Ζήσης. Πάει απέναντι στο Σταυρογιαννόπουλο. Το βάλω Ζήση. Time out για την Μπαρσελόνα. 20-30 το σκορ. Μείνετε μαζί μας, μην φύγει κανείς. Θυμάται. Γιατί αν δεν το γνωρίζετε, 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα ισούνται με 100 δευτερόλεπτα. Αυτό το 1 λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. 60 και 40 ίσον 100. Μπουμπούλης. Λαμπρόπουλος για 3. Με ταμπλό, κακό πολύ, τούπλο. Ζήσεις. Κρατάει την μπάλα, ευκαιρία για την Κλάφτα να κατεβάσει τη διαφορά στο μονοψήφιο. Να ο Ζήσεις με τον Παπαδόπουλο στην πλάτη. Γυρίζει. Πάει κάτω από το καλάθι. Λεφτά στην τράπεζα. 22-30. Ο Ζήσεις, ο οποίος άπαξ και ζεσταθεί μετά. Καληνύχτα. Μπουμπούλης. Ζητάει ο Συνογιώργος, του περνάει την μπάλα ο Μπουμπούλης. Συνογιώργος απέναντι στον Παπαδιά, κλέβει ο Ανδρέας Παπαδιά.
Κι άλλος εμβριασμός για την Κλάφτα. Κάλης, lay-up με τον Πασχαλίδη, που αποδεικνύει ότι εκτός από το έντεχνο είναι καλός και στο μπάσκετ. 24-30 με τον Πασχαλίδη. Στους 6 διαφορά από τους 14. Μπουμπούλης παίρνει την μπάλα, τρυφογυρνά, βρίσκει τώρα απέναντι το Ζήση. Παπαδόπουλος προσποίηση, δεν έχει πολύ χρόνο. Λαμπρόπουλος 3-2. Παπαδόπουλος airball. Συγχωρήστε μου την έκφραση, εδώ υπάρχει time out. Γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή. Τελευταία επίδεση του πρώτου μηχρόνου, η μπάλα στα χέρια του Ζήση. Ο Ζήσης πέρασε, δεν πήρε φάουλ. Ευνηδιασμός, Μπουμπούλης πέταξε την μπάλα για τον buzzer beater. Ζητάει φάουλ, δεν παίρνει κάτι. Τέλος του πρώτου μηχρόνου. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά στο τέλος του πρώτου μηχρόνου η Μπαρσελόνα έχισε την καρδάρα με το γάλα. Τέλος λοιπόν, γυρίζουμε σε λίγο. Μήχρονο εδώ στο Προμηθέας Πάρκ, στην Νέα. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον, η Μπαρσελόνα προηγείται με 6, 24-30, άστοχο το πρώτο. Και μπάλα στην κερία του Γιαννόπουλου. Λαμπρόπουλος πιάνει την μπάλα με διπλή προσπάθεια, βγάζει στον Σαυρογιαννόπουλο. Σαυρογιαννόπουλος έχει απέναντι τον Παπαδιά, αλλάζει το μαρκάρισμα, μένει μόνος του. Ο Σαυρογιαννόπουλος δεν θα τα βάζει όλα όλο το βράδυ, κάποιο θα χάσει. Απολογείται ο συμπαίχτες του, αλλά έχει κάνει τόσα, δεν πρέπει να απολογείται, είναι παιχταράς. Ζήσεις. Ζήσεις πέρασε, εκτέλεσε με το ένα χέρι, αστόχησε rebound αμυντικό από τον Γιώργο. Και τώρα Μπουμπούλης. Πέρασε ο Μπουμπούλης. Σταυρογιαννόπουλος εύκολα, πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, 24-32. Προβάδισμα 8 πόντων για την Μπαρσελόνα και τώρα μπάλα στα χέρια του Ζήση. Ζήση θέλει στήριγμα. Το παίρνει τώρα από τον Κάλι. Επιτίθεται, γυρίζει και πάλι. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ζήση, ο οποίος χορεύει με την μπάλα. Εξαιρετικός. Δεν του έχει πάει όμως καθόλου το παιχνίδι από μακριά του Ζήση σήμερα. Δεν έχει πάρει και πολλές προσπάθειες. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα αναγκαστεί να το κάνει κι αυτό. Αμυντικό rebound από τον Κολιόπουλο. Την μπάλα στα χέρια του Ζήση. Παπαδιάς πάει επέναντι στον Κολιόπουλο. Λέει από τον Παπαδιά. 32-28, μειώνει στους 4 η Κλάφτα. Το παιχνίδι αρχίζει και πάλι και ζωντανεύει. Λαμπρόπουλος, Παπαδόπουλος προσπίσει, δεν το πήρε. Πάσα στον Λαμπρόπουλο, σούταρε για 2, φάουλ βολέ. Λαμπρόπουλος εκτελεί τις βολές. Άσχημα εκτελεστούν να είναι πρώτη. Η δεύτερη εκτός. Rebound από κανέναν τελικά. Μετά από περιπέτεια θα φτάσει στα χέρια του Ζήση. Περιμένει ο Κολιόπουλος στο πλάι, κρατάει ο Ζήση. Γυρίζει σε φλογές του. Τελικά γυρίζει ο ίδιος με το turnaround στο χέρι. Λαμπρόπουλος για 3. Άστοχος, rebound αμυντικό από τον Κολιόπουλο.
Μπάλα στα χέρια του Κάλλη που θέλει να τρέξει. Μπροστά του είναι ο Γιώργος. Πάσα στον Κολιόπουλο. Παπαδιάζει με το ένα χέρι, δεν μπορεί. Rebound εντυπωσιακό. Ψηλότερα όλων από το Σταυρογιαννόπουλο. Σταυρογιαννόπουλος κρατάει την μπάλα. Μπουμπούλης για τρεις. Μάλιστα! 28-35 από τον Μπουμπούλη που πετυχαίνει το τρίτο του τρίποντο στη βραδιά. Όχι ότι είναι κανένα σπουδαίο επίτευγμα για τον Μπουμπούλη. Εδώ τρία έβαλα εγώ χθες. Κάλλης αστοχή. Ζήσεις. Ούτε τώρα από μακριά. Κι άλλο επιθετικό rebound. Ξανά Ζήσεις από πιο κοντινή απόσταση τώρα μέσα. Διαφορά στους 5. Μπουμπούλης κρατάει την μπάλα, ζυγίζει τις επιλογές του, παίρνει πριν από τον Συνογιώργο. Σταυρογιαννόπουλος, η μπάλα δεν θα πέσει μέσα, ο Συνογιώργος δεν μπορεί, ο Λαμπρόπουλος συγγνώμη. Και τώρα ζει, θέλει να ανοίξει τον επιδιασμό με το πόδι ο Παπαδόπουλος. Καλή παρέμβαση. Μπάλα και πάλι για την Κλάφτα όμως. Ζήσεις. Η Κλάφτα η οποία με νίκη σήμερα εξασφαλίζει και μαθηματικά την εξάδα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να περιμένουν τα επόμενα παιχνίδια. Σταυρογιαννόπουλος κατεβάζει. Πέρασε ο Σταυρογιαννόπουλος ωραίο καλάθι. Τα βάλε μόνο τον κόσμο και δικαιώθηκε. Λάτσης. Προσπαθεί εδώ και τελικά σκοράρει. Μπουμπούλης. Για τον Λαμπρόπουλο, ελεύθερος Λαμπρόπουλος, πάρει για τρεις, όχι, rebound από Λάτσι. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο. Επιθετικό φάουλ. Μπούλησε με την μπάλα στα χέρια. Πέρασε. Πασχαλίδη, βγάζει έξω ο Παπαδόπουλος χωρίς να το πολυσκεφτεί. Το τρίτο του τρίποντο. Εδώ που έμαθε μπάσκετ. 32-40. Άγγελος Παπαδόπουλος. 33-40, ναι. Σου τριών πόντων η απάντηση. 35-40. Διαχειρός Πασχαλίδη. Πολύ ωραία εκτέλεση. Σταυρογιαννόπουλος. Για τον Συνογιώργο από κοντά, πολύ ωραίο καλάθι. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Συνογιώργος πρόλαβε στα πόδια του Λάτσι και τελείωσε τη φάση. Παπαδιάς. Πασχαλίδης. Θέλει να το πάρει πάνω του, αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Rebound επιθετικό για την Κλάφτα. Ζήσεις. Κάλλης περνάει από την εσωτερική. Λάτσης από κοντά, όχι. Rebound τελικά από το Σταυρογιαννόπουλο. Σταυρογιαννόπουλο. Για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος δεν μπορεί.
time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο γήπεδο της ΕΑΠ. Το σκορ 35-42. Η Μπαρκελόνα που από το ξεκίνημα του αγώνα έχει πάντα το προβάδισμα, είτε μεγαλύτερο είτε λίγο μικρότερο. Τώρα έχει πέσει σε 7, με την προοπτική να πάει σε 9. Εδώ και πράγματι ο Σταυρογιαννόπουλος για ακόμα μια φορά χορεύει την άμυνα της Κλάφτα. Κάνει το σκορ 35-44. Πολύ ωραία προσπάθεια για τρεις, ο Πασχαλίδης μέσα. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από τον Πασχαλίδη. 38-44. Η διαφορά πέφτει στους 6. Ο Πασχαλίδης, ο οποίος έχει πάρει το όπλο του και πυροβολή από την περιφέρεια, είναι πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Λαμπρόπουλος για τον Μπουμπούλη. Ο Μπουμπούλης κρατάει, περνάει, δίνει στο συνογιώργο σουτ από μέση απόσταση. Η Μπαρσελόνα, η οποία έχει στο rotation της 5 παίχτες, οι οποίοι όλοι είναι εξαιρετικοί. Ο συνογιώργος έχει πάρει και αυτός τα πάνω του τώρα, στο δεύτερο μέρος. Αμυντικό rebound από τον Παπαδόπουλο, αλλά η μπάλα φεύγει από τα χέρια του. Και είναι και πάλι για την Κλάφτα. Ζήσεις. Περνάει. Αστοχείο Ζήσεις. Σπάνιο πράγμα για την κλάση του. Ζήσεις και πάλι. Σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Μπουμπούλη. Μπουμπούλης από τα 8. Πολύ κακό. Σουτ. Rebound αμυντικό. Τον Κάλλη θέλει να επιταχύνει. Ωραία πάσα Πασχαλίδης, εύκολα στο αριστερό layup από το δεξί διάδρομο. 40-46. Πάμε για μάχη στην τελευταία περίοδο. Αφού μένει ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί η τρίτη. Αν η Κλάφτα κερδίσει, είναι από σήμερα. Φοβερή προσπάθεια από τον Σταυρογιαννόπουλο, ο οποίος παίρνει την επαφή, πετάει την μπάλα με πολύ ύψος και αυτή πέφτει στο καλάθι. 40-48 και μία βολή. Λέγαμε λοιπόν ότι αν η Κλάφτα κερδίσει, παίρνει από σήμερα το εισιτήριο για τα play-off και αδιαφορεί για το τι θα γίνει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Αν χάσει, μπαίνει σε περιπέτειες. Η Μπαρσελόνα, αν κερδίσει σήμερα, κάνει μεγάλο βήμα για να μπει στο play-in. Υπάρχει ένα group 6 ομάδων: Lucky Stars, Νομπελίστες, No Limit, Κλάφτα Λαμποράλ, Πεγουλάκι και Μίνα Ρίστ, οι οποίοι έχουν μεγάλο πλεονέκτημα για να μπουν στα play-off. Από εκεί και πέρα για τα play-in θα γίνει πραγματική σφαγή. Είναι η New York Bridge, είναι η Bolton Lye, είναι η Barcelona, είναι η Think Digital, είναι η Falcons. Falcons χαμός στο ίσωμα. Μπουμπούλης 42-48. 42-49, συγγνώμη, Σταυρογιαννόπουλος για 3. Μέσα! Μα τι κάνει ο άνθρωπος! 42-52. Απίστευτο Σταυρογιαννόπουλος και φάουλ σωστά δίνουν. Είχα να δώσει με τον Μπουμπούλη. Πόσα θες να μας τρελάνεις! Τέλος για την τρίτη περίοδο, 42-52. Γυρίζουμε σε λίγο. Δέκα λεπτά απομένουν για να μάθουμε τον τελικό νικητή εδώ στην ΕΑΠ. 42-52 προβάδισμα για την Μπαρσελόνα, που έχει μία περίοδο μπροστά της. Για να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη. Η Κλάφτα από την άλλη έχει μια περίοδο για να το γυρίσει. Ωραία κίνηση από το Σταυρογιαννόπουλο, δεν πέφτει όμως η μπάλα μέσα. Εφηδιασμός Παπαδιάς. Κερδίζει τον Παπαδόπουλο. Φάουλ χαμηλά από τον Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει καλάθι. Thank you.
Πασχαλίδης αστοχή με το turnaround. Η μπάλα είναι και πάλι για την ομάδα της Μπαρσελόνα. 9,5 λεπτά για το φινάλε. Η Κλάφτα η οποία δεν έχει τρέξει καθόλου την Μπαρσελόνα σήμερα, που θεωρητικά θα μπορούσε να το κάνει γιατί είναι μόλις 5 άτομα από την Μπαρσελόνα, έχει συμβιβαστεί ουσιαστικά σε ένα τέμπο το οποίο βολεύει απόλυτα τους Blaugrana. Σταυρογιαννόπουλος. Πάρα πολύ ωραίο pick and roll, αλλά δεν μπορεί ο Γιώργος να τελειώσει τη φάση. Η Κλάφτα βέβαια μας έχει συνηθίσει φέτος σε ύποπτα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, μη λέω πολλά. Είμαστε και στον αέρα. 42-52. Μπουμπούλης για 3. Όχι. Εδώ ήταν ευκαιρία να στείλει τη διαφορά στο 13, αλλά είναι και ο Σταυρογιαννόπουλος, ο οποίος κάνει μυθικά πράγματα σήμερα σε όλους τους τομείς. Πάει απέναντι στο Ζήση. Οι δύο superstar του παρκέ τον πέρασε. Έφτιαξε το ρήγμα. Λαμπρόπουλος για το πρώτο του εύστοχο τρίποντο. Δεν μπορεί. Πασχαλίδης λέει άψε τον εμπεριασμό. 44-52. Λέτε να έχουμε ακόμα μία ανατροπή σε αγώνα της Κλάφτα φέτος. Λέτε. Ο Παπαδιάς σηκώνεται. Σου διαβρίσκει του Σταυρογιαννόπουλου, όχι. Ζήσεις, πέρασε. Δεν μπορεί, χάνει. Διαμαρτύρατα από την Κλάφτα. Δεν αλλάζει απόφαση από τον κύριο Αποστολόπουλο. Μπουμπούλης με την μπάλα. Λαμπρόπουλος. Παπαδόπουλος. Σταυρογιαννόπουλος. Πέρασε. Κοιτάξτε εδώ τι πήγε να βάλει. Δεν το βάλει. Παπαδιάς, Πασχαλίδης, time out από Μπαρσελόνα. 46-52, γυρίζουμε σε λίγο. Το σκορ 7-17 για το φινάλε του αγώνα. Η Κλάφτα έτρεξε να μείνει 4-0. Μπουμπούλης. Πασάρι στο Λαμπρόπουλο. Σταυρογιαννόπουλος. Σταυρογιαννόπουλος θα εκτελέσει για 3 με μεγάλη καμπύλη, άτυχος. Rebound αμυντικό. Και θέλω να τρέξουμε Παπαδιά. Και τώρα Πασχαλίδης το σκέφτεται. Step back. Δεν είναι καλό. Rebound του Μπουμπούλη. Προστατεύει την μπάλα και τώρα ελευθερώνει στο Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος περιμένει στήριγμα. Περνάει από την baseline. Πάσα έξω. Σταυρογιαννόπουλος. Έχει χρόνο η Μπαρσελόνα. Σταυρογιαννόπουλος. Πο, 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 πο. 46-54. Αλλά από την άλλη η άμυνα χάθηκε και ο Πασχαλίδης σκοράρει. 48-54, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ στη Νέα. Με μεγάλο βαθμολογικό διακύβευμα. Για 3 ο Μπουμπούλης, όχι. Rebound από τον Κάλλη. Και τώρα Ζήσεις. Καλή άμυνα. Deflection από τον Σταυρογιαννόπουλο. Άστοχο το lay-up από τον παίχτη της Κλάφτα.
τον Κάλλη και τώρα Σταυρογιαννόπουλος με το Ζήση. Σπουδαίο ματσάπ. Φάουλ του Ζήση. Σφυρίζει ο κύριος Ζαφύρης Πλέγας. Πολύ, πολύ πυρος διαιτητής. Από τα εκολαπτώμενα αστέρια της διαιτησίας. Μπουμπούλης. Πέρασε, έφτιαξε το ρήγμα, Λαμπρόπουλος. Βάλε ένα ρε άνθρωπε. Πολύ άστοχο σήμερα ο Λαμπρόπουλος. Εκεί μέρα. Και ο Πασχαλίδης για να μειώσει τους τρεις. Ζήσει στο επιθετικό rebound. Έχει πλεονέκτημα, γυρίζει μέσα. Μέσα, 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 μέσα. 50-54, Σπύρο Ζήσης. Η διαφορά πέφτει στους τέσσερις. Και αρχίζουν και ζώνουν τα φίδια την Μπαρσελόνα. Σημαντική αυτή άμυνα για την κλάψη. Κλέψιμο. Ανοιχτό γήπεδο και τώρα πιάσω τους. Ζήσεις, λάθος από τον Πασχαλίδη. Ζήσεις, δεύτερη ευκαιρία. Καλάθι και φάουλ. Ακόμα καλύτερα. Ο Κάλλης κάνει το σκορ 52-54. Η διαφορά στους δύο και η Μπαρσελόνα καταραίει. Σαν τραπουλόχαρτο. Σαν χάρτινος πύργος. Να δούμε αν ψήνεται κανείς από την Μπαρσελόνα να πάει για το rebound. Γιατί είναι μία βολή. Τελικά ψήθηκε ο Παπαδόπουλος, ο κοντύτερος της πεντάδας. Βάζει πάντως τη βολή ο Κάλλης. 53-54. Πλέον ουσιαστικά είναι ένα καινούργιο παιχνίδι. Για τα τελευταία 4,5 λεπτά. Σταυρογιαννόπουλος, κουρασμένος αλλά αποφασισμένος. Αστοχή, rebound. Κλέβει προς τη μήνο Μπουμπούλης. Κοιτάξτε εδώ, με ελαττήρια στα πόδια. Πέρασε ο Κάλλης, δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Μπουμπούλης θέλει να τρέξει. Βάζει όμως φρένο γιατί δεν υπάρχει στήριγμα. Δίνει στο Λαμπρόπουλο. Ελεύθερος ο Λαμπρόπουλος, περιμένει τον Παπαδόπουλο. Εκεί πάει μπάλα. Παπαδόπουλος για τον Σιμεγιώργο. Έχει θεωρητικά το πλεονέκτημα, πρακτικά τον Τόμιο Παπαδιάς. 53-54. Επαναφορά από το baseline. Παπαδόπουλος. Σουτάρι. Κακή επιλογή. Σουτάρι για τρεις. Όχι. Rebound από ποιον? Rebound από τον Κάλλη. Μάλιστα. Προβάδισμα για την κλάφτα Λαμποράλ. 55-54. Η μεγάλη κλάφτα το γύρισε ξανά. Τι πιο σύνηθες. Καλά μιλάμε η τριάδα με τάκαλο και πίτσα το τριγωνάκι. Γάμισε. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι. 55-54, νέο παιχνίδι. Η κλάφτα το γύρισε. Και τώρα να δούμε αν η Μπαρσελόνα έχει ψυχικά αποθέματα και δυνάμεις για να επιστρέψει. Ένας πόντος είναι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά το momentum λέει η κλάφτα που έρχεται από πίσω με φόρα. Μπουμπούλης από τα 8. Άστοχος. Δεν γυρνάει στο παιχνίδι, κύριε. Ζήσεις. Παπαδιάς βγαίνει από μπροστά στον Γιώργος. Γυρίζει ο Ζήσεις. 5 δευτερόλεπτα. Ζήσεις, πρέπει να φτιάξει κάτι γρήγορα. Παίρνει το αγαπημένο του pull-up, αστοχή. Rebound από τον Σινογιώργο. Θα κρατήσει την μπάλα εντός, ναι. Αλλά είναι δύσκολο και που είναι να την επαναφέρει. Τελικά βρίσκει τον Μπουμπούλη και έχει φύγει ο Λαμπρόπουλος. Τον ίδιο ο Μπουμπούλης. Λαμπρόπουλος τη χάνει για λίγο. Και τελικά κλέβει κλάφτα. Πασχαλίδης. Για δύο Κάλλης. Μέσα. 57-54. Η κλάφτα για ακόμα μια φορά γυρνάει από την κόλαση. Και απέχει 2-32 από τον παράδεισο. Τον play-off. Σταυρογιαννόπουλος για 3. Στραβό. Ζητάει συγγνώμη, έχει κουραστεί. Yeah.
κράτος ο μεγάλος Παπαδιάς. 59-54 και κάπου εδώ τα πράγματα ζορίζουν. Ζορίζουν πάρα πάρα πολύ για την ομάδα της Μπαρχελώνα. Το πάλεψε, μπήκε με μεγάλο προβάδισμα 10 πόντων στην τελευταία περίοδο, αλλά στην τελευταία περίοδο έχει πιει θάλασσα. Τι θάλασσα, ωκεανό ολόκληρο. Παπαδιά στη βάση. 60-54. Τώρα χρειάζεται σκορ. Όπως και δίποτε. Δεν είναι απαραίτητο ότι θέλει τρίποντο. Σταυρογιαννόπουλος. Κουμπούλης. Έχει κοντά το ζήσει. Πέρασε ο Κουμπούλης. Συνογιώργος. Όχι. Ούτε αυτό. Κάλης. Πασχαλίδης. Για τον επαμεινόντα Παπαδιά. Ζήσεις. Πάει σε ένα δύσκολο σουτ, δεν το βάζει. Rebound όμως και η μπάλα είναι για την Κλάφτα. Ο Συνογιώργος διαμαρτύρεται, δεν έχει δίκιο. Η μπάλα είναι σωστά για την Κλάφτα. Ζήσεις από τα 6 μέτρα δεν ολοκληρώνει, δεν τελειώνει το μάτς. Σταυρογιαννόπουλος, τι είναι αυτό. Συνογιώργος είναι εκεί. Τυχερή η Μπαρχελώνα. Από το πουθενά ο Συνογιώργος παίρνει το rebound και δίνει την ελπίδα. Γιατί αυτό που επιχείρησε ο Σταυρογιαννόπουλος ήταν ένα απονενοημένο διάβημα. Επιτρέψτε μου την έκφραση. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα. Η Μπαρχελώνα ελπίζει, αλλά η Κλάφτα πλέον έχει τη δική της τύχη στα χέρια της. Αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει η Μπαρχελώνα. Από το επόμενο έχουμε βολές για την Κλάφτα. Το επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο είναι 18-4. Ζήσει. Πέρασε. Βρίσκει διάδρομο και εκεί πια δεν σταματιέται. 62-56 ο Σπύρος Ζήσης. Κουμπούλης. Κρατάει ο Μπουμπούλης. No look πάσα. Λαμπρόπουλος στη γωνία για 3. Μέσα. 62-59. Ελπίζει ακόμα η Μπαρχελώνα. Άργησε να καλέσει time out το πάγκο στη Κλάφτα. Είχε μπει μπάλα στο παρκέ. Πασχαλίδης. 36 δευτερόλεπτα. Παπαδιάς. Πέρασε. Η πάσα στον επαμεινόντα Παπαδιά. Όχι. Rebound. Σουτ για 2 μέσα. Από τον επαμεινόντα Παπαδιά. Για την Μπαρχελώνα, 64-59. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Πάμε για το φινάλε της αναμέτρησης. Σημαντικό προβάδισμα πλέον. Αυτό το συν 5. Για την Κλάφτα είναι ο Γιώργος. Τελειώνει τη φάση. 64-66. Η ελπίδα είναι εδώ και πεθαίνει τελευταία. Ζήσεις με το Μπουμπούλι. Παίρνει φάουλ, βολές για το Σπύρο Ζήση. Μία να βάλει. Θα ψάχνουν δύο κατοχές 25 δευτερόλεπτα. Η Μπαρχελώνα. Σπύρο Ζήσης. Σπύρο Ζήσης. Από τους κορυφαίους παίχτες του Μπασκετάκη Πάτρας. Αστοχή στην πρώτη θέση. Μέσα όμως η δεύτερη. Σημαντική η δεύτερη βολή για το Ζήση. Σταυρογιαννόπουλος κάνει προς στιγμή, κρατάει, βγάζει στον Μπουμπούλη. Πρέπει να στάρει, το πήρε το σουτ. Τέλος, airball. Και κάπου εδώ μπορούμε να πούμε τετέλειωστε. Η Μπαρχελώνα το πάλεψε, η Κλάφτα όμως είναι η νικήτρια. Καλό βράδυ από το Προμηθέας Park. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μάτς μεταξύ No Limit και BBL. Φίλες και φίλοι.
φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Αντρέα.